ξέρετε που πάμε σήμερα. Πού πάμε? Πού πάμε? Στον Δημήτρη Ζλανίδη. Τρίφωνα, την προσοχή σου παρακαλώ. Γιατί η Λία μου, τι τρέχει? Ποδοσφαιριστής 22 χρονών. Μας έχει καλέσει ο φίλος του, ο Αμβρόσιος Παπαδόπουλος. Ναι, είναι ποδοσφαιριστής στην Καβάλα. Time out και τώρα δείχνω. Ένα λεπτό, πάρε το υπογλώσσιο. Συγγνώμη. Το υπογλώσσιο. Πάε. Κράτα με, Λάκη, κράτα με. Πάντως, από το μενού, από όλο αυτό το κατάλογο των αθλητών, βλέπουμε ότι το παιδί είναι πάρα πολύ αθλητικός τύπος. Κάτι μου κάνει πως θα με μπερδέψει λιγάκι. Πάντως, από ό,τι βλέπω, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ποδοσφαιριστής, είναι επαγγελματίας αθλητής, οπότε δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με τη διατροφή. Πρέπει να τρώει πολλές φέτες. Γι' αυτό του έχουν καθίσει στο στομάχι. Είναι τόσο φέτες στο στομάχι. Ναι, είναι αρκετές φέτες. Τρίβεις παρμεζάνα. Παραπάνω από παρμεζάνα. Πιο σκληρότερη, ποιο είναι. Το σπίτι του όλο είναι σαν τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Σαν τα μούτρα σου. Εγώ πάλι νομίζω ότι θέλει λίγο πιο προσεγμένο look. Δηλαδή να κοπεί λίγο το μαλλί του και να γίνει λίγο πιο μοντέρνο, πιο μπέκα. Αν εμείς, παιδιά, τον κάνουμε εντός εισαγωγικών τον Έλληνα Μπέκαμ, πρέπει να του βρούμε μια μπουκέ, να κλείσουμε μια καμπάνια μέσα μια μέρα, να αλλάξετε εσείς σπίτια, ρούχα, στυλ, ρούχα για τη ζωή. Ωραία ιδέα, Έλληνα, μπράβο, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Μάτα, καλέ. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Θέλω να το γνωρίσω από τον σφαιριστή. Στο μπαλκόνι είναι, με το φόγγι. Ετοιμάζεται να πέσει. Γιατί, για να το πιάσουμε. Και να πέσει σε καλά χέρια θα πέσει. Ναι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Αμβρόσιο. Γεια σου, Καρντάς. Γεια σου, χαιρετισμούς από τον Αμβρόσιο. Αμβρόσιο. Γεια σας. Θέλει υποστήριξη. Γεια σας, με γυαλιά, καταρχήν. Μάτε σας στέκα στα μαλλιά. Αυτό το κόψεις μόνος, ε. Αλλά λακίστηκα, Wayne. Και το παντελόνι, ναι, γενικά παρακολουθώ τις στιλιστικές επιλογές σας. Είσαι γεμάτος τρύπες όμως. Δεν λες. Είναι κοινός διάτρυπτος. Λοιπόν, εγώ πάω κουζίνα, παιδιά. Okay. Καλέ, εγώ νόμιζα ότι είσαι λαϊκός. Εσύ είσαι πολύ καλός. Ελάκι μου. Καλά, τι τρώει αυτός ο άνθρωπος? Χυμούς, μπύρες, αλκοόλ, έτοιμη σάλτσα. Λίγο απερπείτε το μαλλί σου, βρε παιδί μου. Εντάξει, θέλει και λίγο κούρεμα, εντάξει. Δεν με πολύ απασχολεί. Ναι. Και το μουσί. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το μουσί. Ο Αμβρόντζο έχει μουσί. Εντελώς ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κύπελα, φανέλες, τσόντες, χιλιάδες τσόντες. Από τρίχος βλέπω μια χαρά και το ποδαράκι. Το ποδαράκι δεν είναι ποδοσφαιριστής και είμαι αναγκασμένος στο ταξίδι στα ποδιά μου. Α, ναι, έχεις δίκιο. Το ξέχασες, Τρίφωνα. Έχεις δίκιο. Έτοιμη σούπα. Κράκερ, μπισκότα. Καλά, τι τρώει ο τύπος, μας τρελάνει. Καλέ, πού ήρθαμε, στο backstage κάποιου στο Γκουαρανά? Πού είμαστε εδώ πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Είσαι αλφα-εθνική? Όχι, είμαι στη β' εθνική. Και αυτά τα κύπελα εδώ και τα παράσημα? Από παλιά πρωταθλήματα. Όχι, σου πάει και το πλεύρε αγόρι μου, αυτού σου. Και αυτές οι κουρτίνες τίπλα να έχει ο Πίντο. Και αυτός ο καναπές μονοθέσιος, ρε παιδάκι μου. Ένα σπίτι για ένα άτομο, δεν μπορώ να καταλάβω, άδειο. Τι είναι control? Control είναι όταν σου έρχεται την μπάλα, ναι, και τη σταματάς. Α, και offside? Τρίφωνα, ρώτα τα βασικά, γιατί το offside δεν το καταλάβεις ποτέ. Καλά, τι γίνεται, όλο φόρμες είναι εδώ. Σοτσάκια.
Γενικά αυτό το παιδί δεν πάει σε ένα μπαρ, δεν πάει κάπου, ρε παιδί μου. Και ποιος φωτίζει το γρασίδι? Ο φροντιστής. Α, φροντιστής. Οπ. Το 5 είναι ωραίο νούμερο, μου αρέσει. Θα ποντάρουμε στο 5 λοιπόν. Κύριε Σλανίδη μου. Ναι. Και με λέει, Ασλανίδη Στρέγκα, θες καφέ? Μη του λέω, εμείς αν είμαστε στο χείο με το έργο ψηλά, Ξέρετε τι θα πέρασετε τώρα. Τι θα περάσω? Τον παθάμισε στον τάραχο. Για να δω το μπάνιο του. Ιησούς Χριστός. Ας καθίσω. Και εδώ. Άντε να δούμε τώρα μέχρι το βράδυ που έχει την κολοφωτογράφηση πώς θα τον αλλάξουμε αυτό το αθλητικό στοιχείο να τον κάνουμε ένα διαθέσιμο μοντέλο τέλος πάντων. Αχ, Αμπρόντζο, τι έκανε. Τι είναι αυτό, τόμπολα, θα παίξουμε? Σε πάρω μπασκετάκι. Σε τα βρήκα καλό σκητάκι. Για να σε δείξω το μπασκετάκι. Τι ξέρω από αυτά εγώ πάνω μου. Λοιπόν. Έλα, γόρι μου, δώσ' τα όλα. Γκολ! Μα ποιο είμαι ο Γκάλη! Γκολ, ρε, καλά τι λέμε, ρε. Εντάξει, εγώ παρετούμε. Λοιπόν, στο τάβλι καλύτερο ήσουν. Καλά τη στα ψώνια. Γενικά είχα ένα άγχος πώς θα μπορέσω να συνδυάσω το ποδόσφαιρο αν μπορώ, με κάτι άλλο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το αφήσω ή να το παραμελήσω καθόλου αυτό. Τώρα να σας κάνουμε μια μέρα ότι θέλουμε, δεν σας πειράζει, δεν αφήνει το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι. Συνεχίστε το. Ωραία. Απλώς είναι να πάρετε και την μπάλα. Για να έχετε να παίζετε. Γιατί είστε παιχνιδιάρι. Αφήστε τα πάνω. Και αφήστε τα πάνω. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε μιτσάρα. Τι delivery είναι αυτό? Πίτσες, σουβλάκια. Θα πάμε κάπου, γιατί... Λέγε το που, γιατί τρομάζει. Στην Top Agency, μια κυρία, την κυρία Χριστοπούλου, που είναι την Top Agency στην Αθήνα, γιατί σήμερα το βράδυ θα κανονίσουμε δύο καμπάνιες διαφημιστικές πάνω σας. Τι πράγμα είναι αυτό το παιδί? Δεν έχει τίποτα για τον εαυτό του. Ούτε μια κολόνια, μια κρέμα. Γι' αυτό είναι όλο σπηδιά, ο παλιός σπηδιάρης. Εντάξει, κύριε Ασλανίδη μου. Και με λέει ο Ασλανίδη, Στρέγκα, θες καφέ? Μη του λέω, εμείς δεν είμαστε εκτός, έχουμε το μέτωπο ψηλά. Τι λες μέτωπο, γιατί ακόμα είναι μουδιασμένο. Μουδιασμένο. Το δικό μου κάθισε. Μια κρέμα, ένα καθαρισμό, δηλαδή τίποτα δεν έχει, ούτε έναν άργυλο. Αν είναι δυνατόν, ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει που έχουμε μπλέξει. Άντρες. Πώς θα γίνει το lifestyle σου να είναι σωστό όταν έχεις μόνο αθλητικά ρούχα και είσαι και μουγκός? Η Άννα Χριστοπούλου είναι λίγο αυστηρή, μπορεί να σας πάρει από τα μούτρα, αλλά είναι ειλικρινή. Θέλει τσαμπουκά, θέλει θράσος. Είστε σίγουροι? Πολύ. Ο καινούριος Μπέικαμ. Είναι σκαλωμένος με το άθλημα, γι' αυτό έχει παραμελήσει λίγο την προσωπική του ζωή. Δεν θα έλεγα ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα, αν και κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες να τον αλλάξουμε. Όσον αφορά το επίπεδο του modeling, γι' αυτό το λόγο κάλεσα τους Fab Five και προσωπική εκτίμηση θα σκίσει. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Φιλαράκο μου Δημήτρη, για πες μου λοιπόν, πόσο καιρό ζεις εδώ? Ζω περίπου ένα χρόνο. Κάθομαι κάθε εβδομάδα 3-4 μέρες, έρχομαι Δευτέρα πρωί. Τώρα αυτό που μου λες βέβαια για μένα με ξενίζει, γιατί δεν είναι ένα σπίτι που μπορεί κανείς να περνάει 3-4 μέρες την εβδομάδα. Δεν το έχω προσέξει καθόλου το σπίτι και γενικά επειδή δεν μένω και πολύ. Μην το πεις, δεν θα το έλεγα. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει ένα στόχος πολύ βασικός, δηλαδή θα κάνεις μια φωτογράφηση, μια καμπάνια. Και δεχόμενοι ότι αυτό μπορεί να σου συμβεί και στη συνέχεια της ζωής σου, θεωρώ ότι θα πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι έτσι ώστε να μπορείς να συνδυάσεις και το modeling και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να το φέρουμε έτσι ώστε να μπορείς να καλέσεις δύο ανθρώπους, να ανοίξεις το σπίτι σου ανάλογα με την ανάγκη της δουλειάς που θα κάνεις και συγχρόνως να κρατήσουμε και μερικά διακριτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου που είναι η δεύτερη σου φύση, αν δεν είναι η πρώτη. Okay? Τέλεια. Δημήτρη! Κύριε Λάκη, τι κάνατε, αυτά εδώ είναι η θρησκεία μου, δεν τα πειράζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι η θρησκεία σου, αν ήταν στη θρησκεία σου θα παίρνει στους 12 αποστόλους, δεν θα παίρνει στους 12 εδώ πέρα, τελείωνε. Ναι, αλλά εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι έχω μάθει. Μας το έκανα ριγέ το κρεβάτι, τι έχει δηλαδή, δεν σ' αρέσει το ριγέ? Καλό είναι το ριγέ, αλλά δεν έχω συνηθίσει έτσι και εμένα... Το λα, όπως το λάκης, είναι με ένα λάμδα. Δεν το λες λάκης με τρία, ναι. Ούτε το καλό να το λες με τρία. Κοίτα τι φοράει. Νομίζω ότι αυτά μπορείς να τα βάλεις για κολιέδες εσύ. Για βάλτε και τα δύο. Αχ, τέλεια. Είσαι ένα μάτσο χάλια. Δεν είναι όλη ζωή στίβος. Έχουμε και το μεσημέρι, έχουμε το απόγευμα, έχουμε την πόλτα μας. Έχουμε άλλες επιθυμίες. Συμφωνώ.
Συμφωνήσετε, Δημητράκη. Ο Αμπρότσο σου λέει να συμφωνεί, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά η ομορφιά είναι έμφυτη, δεν χάνεται από τα φαρδιά. Η ομορφιά είναι έμφυτο, αλλά μπορεί να είναι και σκέτο φυτό. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να βγάζει γλώσσα. Πες μου, σε παρακαλώ τώρα, πού θα πήγαινε με αυτά τα ρούχα. Πώς θα γίνει το lifestyle σου να είναι σωστό όταν έχει μόνο αθλητικά ρούχα και είσαι και μουγκό. Σου κάνει τρομερό στήθος, για να σε δω. Για να δω, για να σηκώσω και καλά, δεν ξέρεις. Ελλάδα, ποδοσφαιριστή τη Γαόμπα. Παλαιάς εποχής. Εσύ, μέχρι το βράδυ, για να έχουμε λίγα λόγια, πρέπει να είσαι έτοιμος, πανέτοιμος για να πας στη φωτογράφηση. Ναι. Εάν δεν κάνεις ωραίο εφέ, χάνεις και την προσωπικότητά σου και τη δουλειά, βεβαίως, πάνω απ' όλα. Ναι. Δημήτρη, Δημήτρη, Δημήτρη μου, Δημήτρη. Έλα, βρε, παιδί μου. Έλα, σε ψάχνω. Τι μπάνιο είναι αυτό, βρε, αγόρι μου. Τι έχει το μπάνιο. Είναι δυνατόν. Καταρχάς, γιατί έγινες έτσι. Γιατί δεν είδα εδώ πέρα αυτά που χρησιμοποιείς, γιατί δεν είδα ούτε κολόνιες, ούτε κάτι για το πρόσωπο. Τι ξηρή επιδερμίδα είναι αυτά, τώρα τα βλέπω. Δεν βλέπω δέρμα, να μην έχεις σπυράκια, δηλαδή λίγο περπίση. Βρε, Δημήτρη μου, τώρα που τα είπαμε, η ομάδα είναι όλοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Όχι, όχι, έχει μια κολυμβήτρια μαζί. Αναχαθείς. Ο Δημήτρης δεν το έχει καταλάβει ότι είναι τόσο όμορφος και δεν βάζει καθόλου κρέμες. Αν θέλει όμως να γίνει μοντέλο, πρέπει να προσέχει τον εαυτό του και να βάζει λίγη κρέμα. Όλα καλά, Μιτσάρα, εδώ μας τα χάλασε στην κουζίνα. Γιατί? Με μια γρήγορη ματιά, καταρχήν είδα ότι εδώ πέρα αυτό δεν είναι ψυγείο, ρε φίλε. Τι είναι αυτά? Μου έχεις εδώ γλυκό, μου έχεις καφέ, μου έχεις μπύρες. Αυτά πρέπει να κοπούνε, φίλε, από εδώ και πέρα. Και όχι μόνο για το στόχο που έχουμε για σήμερα, για το ένα βήμα παραπάνω που θα κάνεις, για το modeling και τα λοιπά, για τη φωτογράφηση. Γενικότερα στη ζωή σου, για τη λάμψη σου, για την ενέργειά σου. Δηλαδή, άρχισε να πετάς πίτσες. Τι είναι αυτό εδώ στα σκουπίδια, ρε φίλε? Πίτσα δεν κόβεται. Πώς δεν κόβεται, όλα κόβονται, φίλε. Κατάλω. Άρα, για να συγκεντρωθούμε, τι κάνουμε? Δεν ξαναπαραγγέλνουμε απ' έξω. Ναι. Και επειδή βλέπω ότι πίνεις, είσαι δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, θα σου δείξω έναν εναλλακτικό τρόπο του να πίνεις και να διασκεδάζεις πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο υγιεινά. Ωραία. Ωραία. Εμείς τα πάμε. Εντάξει. Εμείς τα πάμε. Αγόρια! Ναι. Το παίρνω και φεύγω. Κάνε τι εσύ, ακόμη έτσι είσαι. Έχουμε λίγες ώρες, τελείωνε. Θα πάω να αλλάξω. Έλα, πρέπει να φύγουμε. Οκ, οκ. Μην κοιτάει. Δείτε το παιδί. Οκ. Μια χαρά. Άντε. Λοιπόν, χαίρετε τον κύριο και πάμε. Μια συμβουλή. Δεν τους φύγεις πολύ τα χέρια, γιατί τρομάζω. Τρίλερ ο χαιρετισμός. Πάμε, κύριε, ναι. Άντε. Γεια σας. Γεια σας λίγο. Δεν τα αφήσουμε. Ο Αμπρόζιο είχε απόλυτο δίκιο. Είστε 22 χρόνια παιδί, πρέπει να έχετε και κοινωνική ζωή κάποια στιγμή. Παράλληλα με την μπάλα. Αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας. Δεν είναι ότι θα αρχίσετε τα κλάμπινγκ, τα γκομενικά και τα μεθύσια και θα μείνει κάτι πίσω. Ελενάκο μου, Ηλίας είμαι. Ερχόμαστε με τον Μπέκαμ. Που σούπα. Χρειάζομαι επιγόντως, θα πω. Γεια. Η Άννα Χρυστοπούλου έχει συνεργαστεί με τον Αρμάνι, τον Βερτζέμι, με τους πάντες. Είναι λίγο αυστηρή, μπορεί να σας πάρει από τα μούτρα, αλλά είναι ειλικρινή. Hello. Καλούς τους. Δημήτρης Ασβανίδης, Ρεγκοπούλου. Θέλουμε βοήθεια. Τι βοήθεια, καλά? Επειδή είναι λίγο ντροπαλός και σκαλωμένος μόνο με την μπάλα και τέτοια, αποφασίσαμε να τον αλλάξουμε. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι ο Έλληνας Μπέκαμ. Ως το απόγευμα. Θέλω μίνιμουμ μία καμπάνια. Δεν θέλεις πολλά. Θέλεις μόνο αυτό. Ναι. Ποιο είναι το ύψος σου? Είμαι 1,81. 1,81. Και τα κιλά σου? 74-73 κιλά. Η αναλογία σου, βέβαια, ο κορμός σου και τα πόδια σου είναι τέλειες. Ναι. Αν ήμασταν και ένα τσίκ παραπάνω θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά και με το 1,81 με αυτή τη μούρια, αυτό το σώμα, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία, ωραία. Τι κάνουμε, δηλαδή το μουσί τα αφήνει, το τριμάρει, το ξυρίζει τελείως? Τα μαλλιά του είναι εξαιρετικά, σαν χρώμα. Εγώ νομίζω ότι θέλουμε λίγο παραπάνω λάμψη για να γράφει και καμιά στη φωτογραφία. Ναι, λίγο. Αν επέσει, το όχι να φαίνεται. Και λίγο πιο κοντά είναι εντάξει. Θέλει να σου λούπομα. Είναι λίγο στο ακατέργαστο. Και βεβαίως πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ και με το styling. Εντάξει, εγώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Μέχρι εκείνη την ώρα όμως που θα πάει στον πελάτη και θα φωτογραφηθεί, θα πρέπει να του δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Εδώ του. Ναι, εδώ του. Είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο άμεσο να μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αθλητής, έχει ασχοληθεί και με το modeling. Όπως, δηλαδή.
Όπως... Τραγκολιάς. Α, π.χ. μια πολύ καλή περίπτωση ο Κώστας. Κοίταξε να δεις βέβαια. Πρέπει αυτό το πράγμα να το πιστέψεις. Θέλει τσαμπουκά, θέλει θράσος και θέλει να δείξεις ότι διαφοροποιείσαι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είστε σίγουροι? Πολύ. Σε για κάνε μια να σε δω και στην πλάτη. Νομίζω ότι ο Δημήτρης μπορεί να καταφέρει όχι μόνο να γίνει μοντέλο, αλλά γενικότερα να καταφέρει σε οποιοδήποτε τομέα και αν ασχοληθεί. Είναι ικανός για όλα, το πιστεύω προσωπικά. Όπως θα ακούσει τον προπονητή του, έτσι πιστεύω ότι θα ακούσει και τους Fab Five, οι οποίοι είναι ο καθένας καλύτερος στον τομέα του. Τα καταφέρα νομίζω. Λοιπόν, είναι δύο οι δουλειές. Μία διαφημιστική φωτογράφηση για τον Golden Hall. Μία πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που δεν είναι πάρα πολύ απλό να κλειστεί όπως αντιλαμβάνεσαι αυτό. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και μία δεύτερη δουλειά που είναι κάτι μπλουζάκια που χρησιμοποιούν νανοτεχνολογία. Και επειδή και το προφίλ μας και είμαστε και αθλητές, θα κολλήσει συγκλονιστικά σε αυτή τη δουλειά. Αγόρι. Όμορφε. Θα έρθει τη φωτογράφηση, βέβαια, εσύ, γιατί... βέβαια. Λείπει η Μάρτσα τη 40η. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θεός, Θεός. Τι γράφει? Δελούδης. Γιάννης Δελούδης. Λοιπόν, πάμε στο μέλλον για να δούμε... Αυτό που διάλεξε να τα γουστάρετε ή σας φαίνεται υπερβολικά ή όχι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχει. Ωραία. Εξαιρετικό. Πού είναι ο Μέρλος, κορίτσια? Αργήσαμε λίγο. Ως συνήθως. Αλλά έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Πήγαμε στη Χριστοπούλου και μας έκλεισε δύο καμπάνιες. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο το νέο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα έχουμε και περισσότερη δουλειά εδώ πέρα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, να γεμίσουμε αυτό το χώρο. Γιατί έχω την εντύπωση πως η ζωή σου θα αλλάξει εντελώς. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους καναπέδες. Ναι, ναι, ναι. Να ρίξουμε και στον Αμβρόσιο. Στον Αμβρόσιο, ναι. Αν, γιατί το φέρνει τον Αμβρόσιο μαζί. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο καναπέ. Κύριε Μέρλο, δεν είναι λίγο υπερβολικό? Καταρχάς, κόψτε, κύριε Μέρλο. Αν θες να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Οκ, οκ. Ίσως να είναι λίγο υπερβολικός λόγω του ότι είσαι πολύ νέος ακόμα. Πάμε να δούμε έναν άλλον από εκεί. Έλα από εδώ να κάτσουμε, να δεις αυτόν. Ωραίος είναι. Πολύ. Αλλά ωραίος. Νομίζω ότι είναι λίγο μεγάλος για το σπίτι. Μπορούμε να δούμε στο προσπέκτους, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο στα όρια των γραμμών των οποίων ψάχνουμε. Τι θα έλεγες γι' αυτόν? Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Για τον άσπρο, ναι. Ωραίος δεν είναι? Πολύ ωραίος. Είναι καθαρές οι γραμμές του. Θα βάλουμε δύο τέτοιους, θα τους κάνουμε γωνία και χρωματικά θα πηγαίνει στο χώρο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όσον αφορά το σπίτι στην Αθήνα, προσωπική εκτίμηση είναι χάλια. Δεν μπορείς να καθίσεις πουθενά. Έχει παντού φανέλες, ποδοσφαιρικά παπούτσια. Όσον αφορά το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς υπάρχει ο πατέρας του και η μητέρα του που έχουν καλό γούστο και το έχουν διακοσμήσει ανάλογα και μπορείς να κάτσεις σαν άνθρωπος μέσα. Ο Ηλίας μπορείς να μου πεις, ακόμα σε κρεβατοκάμαρα σε λέει Ηλία. Τρομερά κρεβάτια. Ναι, καλά, εσύ μόνο κρεβάτια κοιτάς. Με την καλή έννοια. Με την καλή, με την κακή, το μόνο που επιλέγουμε με εσένα είναι μόνο κρεβάτι. Τελικά είναι. Τελικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης θα πάει στο Σαμαρά τώρα για να του κάνει αυτά που του είπε η Έλενα, η Χριστοπούλου, η Μπούκερ. Λος πούλος. Το σπίτι του Δημήτρη ήταν εντελώς άδειο. Τα μόνα πράγματα που υπήρχαν ήταν φανελάκια, αθλητικά, μπάλες, κύπελα, μετάλλια. Πέταξα τα πάντα. Μια χαρά σε βλέπω. Μου πολλές τα καλύτερα, ε. Έκλεισες και τις δύο καμπάνιες. Μπράβο. Ε, πώς αισθάνεσαι? Είμαι λίγο αγχωμένος, αλλά πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Το μαλλί σου θέλει λίγο αρέωμα. Θα σου τριμάρω λίγο το μουσί. Οπότε μη φοβηθείς που θα κρατάω το όπλο μου. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε. Ταύρος. Εγώ είμαι ο Ταύρος, είσαι ο Ταυρομάχος. Α, μπερδεύτηκα. Και τώρα αρχίζω. Μπράβο σου, γιατί έκλεισες δύο καμπάνιες μέσα σε μια μέρα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μη σου πω ότι μπορεί να μην έχει ξαναγίνει. Είδες, είμαστε Fab. Σου κάνω πρώτα το κούρεμα και μετά έχουμε και ντάβιες. Ξέρεις τι είναι ντάβιες? Όχι. Πού να ξέρεις εσύ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μουσί. Καλά, αυτό δεν την κρατζουνά την κοπέλα σου, είναι σαν τριχιά. Όχι τα μαλακά δέρμα. Δηλαδή πρέπει να περιποιήσει λίγο τον εαυτό σου.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα στο κάνω τριών ημερών, έτσι να μοιάζει λίγο σαν Ιταλός μοντέλο. Okay. Και να μου φέρεις και αυτό το αμπρόζιο που λέει και ο Γαβαλάς να φτιάξω. Είναι ψηλός. Φέρτονε. Τώρα με το ξύρισμα μου κάνεις πιο πολύ σε Brad Pitt. Παρά Μπέκα. Αφήστε τον σε μένα. Ξέρεις τι είναι αυτό, αγόρι μου? Όχι. Ντεκαπάς. Θα ρίχνεις και καλύτερες κεφαλιές έτσι με το ξανθό. Για να σε δούμε. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Ιδού η αποκάλυψη. Σ' αρέσει? Εμένα όχι, αλλά εσείς κάτι τα ξέρετε παραπάνω. Μοιάζεις με τον Μπέκαμ, δεν συμφωνώ. Όταν κάνεις μια φωτογράφηση και είσαι μοντέλο, πρέπει να μάθεις να δέχεσαι το κόνσεπτ της κάθε φωτογράφησης. Και τα ακολουθούμε. Okay. Είσαι έτοιμος από μένα, σε τελειώνει η Αθηνά, θα σε δω στο σπίτι. Έχεις ραντεβού με το Λάκη γρήγορα για να προλάβουμε τη φωτογράφηση. Οκ. Λάκη απαλά. Κύριε Γαβαλά, γεια σας. Καλό μου σπανέ. Τι μάλλον είναι αυτό? Ούτε έφτιαξε λίγο τρίπονα. Θα άλλαξε ο τρίπονα. Ναι. Τρίχα-τρίχα, στα έκανε ή όλα μαζί? Νομίζω μου έκανε δεκαπάζ. Μα τώρα, αυτό με κάνεις και τρελαίνομαι. Δηλαδή, ακόμη το ξεπάνω αυτό το πράγμα, δεν γίνονται αυτά. Έλα, για πάμε, τελείωνε. Μια δεκάρα ή βιολέτα, τσιγκολέτα, πράσινα κουφέτα, άσπρα παπουτσάκια, μπλε φορεματάκια. Σε παρασύρω βέβαια στο δικό μου ρυθμό, αυτό δεν είναι του φουτμπολ, αλλά καλύτερο από το ποδοσφαίρι που είναι άλλο και τέτοιο. Λοιπόν, γεια έλα εδώ. Γεια σας, Δεσποινή. Γεια σας. Έχεις 3 δευτερόλεπτα για να δω τι σου αρέσει από εδώ μέσα. Ώσπου να βγάλω κι εγώ κανένα ρούχο από πάνω μου. Πάλι πήγε στα ποδοσφαιρικά στάντ. Μα είναι δυνατόν να σου αρέσουν πάλι αυτά τα ρούχα με τα νούμερα? Έχεις χιλιάδες τέτοια μέσα στην ντουλάπα σου. Έλα εδώ μαζί μου, γιατί πρέπει να κάνουμε μια άλλη επιλογή ρούχων. Εντάξει. Έχουμε έρθει εδώ για δύο βασικούς αλλά και μεγάλους σκοπούς. Ο ένας είναι να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο του ντυσίματος στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου. Αλλά και ο άλλος είναι το πώς πηγαίνουμε σε ένα casting για να πετύχουμε μια φωτογράφηση. Τα αφήνουμε στα χέρια σας χωρίς πρόβλημα. Okay. Πετάξουμε πλέον αυτά τα νούμερα, λες και έχεις το τηλεφωνικό κατάλογο επάνω σου. Άσε που είναι οδός τριζινίες και θερμοκοπίου. Φτάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλάζει η ζωή μας. Γίνεται πιο στυλάτη. Τελείωσε. Εγώ λέω να αρχίσουμε να φοράμε τα ρούχα, να εμπνευστείς και εσύ να δεις πώς είναι. Πέρασε μέσα, να τα βάλουμε. Okay. Εντάξει. Καταρχήν, αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι λιγάκι πιο ξεχυλωμένο, γιατί πρέπει να φαίνεται το καρό από μέσα. Και βάζουμε και ένα ωραίο πατατουκέ. Έτσι το λέγανε οι παλιοί. Τώρα θα σε κάνουμε και πρόσκοπο. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε ένα κοτουλέ, το στυλ του ξυλοκόπου ή ακόμα καλύτερα του προσκόπου. Wow, τέλειος ξυλοκόπος. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να βάλουμε το καπέλο. Και αν το κάνουμε και έτσι, είναι ακόμη πιο ωραίο. Κάνε ένα πολύ American way. Okay, λοιπόν, πήγαινε να αλλάξεις και εγώ θα σου ετοιμάσω. Ωστόσο, στο σπίτι, κάτι που θα πρέπει να πας στο casting, που θα τους σκίσεις όλους και θα μείνουν χωρίς ανάσα. Έχουμε ένα ποδοσφαιριστή, επαγγελματία, του βρήκαμε να κάνει μια καμπάνια, αυτή είναι η αποστολή του, με ένα μπλουζί που είναι νανο... Τεχνολογίας κατά λοιπά. Ναι, τέτοιο. Οπότε έχει τη φωτογράφηση και... Τι να του πω εγώ να κάνει, δεν ξέρω εγώ ούτε που μπάλα... Έρχομαι εγώ βέβαια. Βέβαια. Κατάλαβα, εντάξει. Ο φωτογράφος μας. Και ο κύριος Τσιφίκας έχει τα νανομπαϊόνικ αυτά τα που κάνει τα τέτοια, τις αεροπίες και τέτοια. Νάτος. Ο καινούριος Μπέικαμ. Καλησπέρα. Λοιπόν, γνωρίζεστε ο κύριος Ψηφίκας που έχει περάσει. Ο κύριος που έχει. Γεια σας. Ο φωτογράφος. Κώστας Φραγκολιάς, φαντάζομαι είστε τον ξέρεις. Ναι, ναι, είναι γνωστός. Για δώστε την μπάλα και βάλτε το προϊόν. Το κορμί το έχουμε. Το κορμί το έχουμε. Μια χαρά είμαστε. Λες, ε. Και εγώ που είσαι σε δίπλα μου και κρατάω μπάλα προς το σφαίρι, πώς φαίνεται? Roll again. Roll again.
θα σας αφήσουμε εμείς. Roll again. Roll again. Ευχαριστούμε. Για πάμε εμείς, κύριε πελάτα. Ωραία. Λοιπόν, έχεις ξανακάνει κάτι παρόμοιο, φαντάζομαι πως όχι. Όχι, δεν έχω ξανακάνει. Λοιπόν, πρέπει να ξεχάσεις την ιδιότητά σου αυτή τη στιγμή σαν ποδοσφαιριστής. Ναι. Θα σε βοηθήσει βέβαια και ο γεράσμος αυτό. Ωραία. Αλλά πρόσεχε ότι δεν κοιτάς να κάνεις τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα. Ούτε να δείξεις εδώ πέρα τεχνική σου κατάρτιση. Είναι, ο σκοπός είναι να φανεί το προϊόν όσο το δυνατόν καλύτερα. Δηλαδή το κόνσεπτ ακόμα και αν έχει, ας πούμε, να κάνεις ποδαράκια με την μπάλα. Μη σκέφτεσαι αν να κάνω ποδαράκια να δείξω τεχνική μου κατάρτιση ή όχι. Εκεί, πώς θα είσαι. Ότι το γουστάρεις αυτό που κάνεις. Λοιπόν, σε συνεργασία με τον γιατρό απέναντι. Ναι. Να ξέρεις ότι η μπάλα δεν πρέπει να σου κρύβει το πρόσωπο. Επίσης δεν πρέπει να κρύβει και το προϊόν. Ξέρεις, να προσπαθεί να σε βρίσκει κάτω, χαμηλά. Κάτω. Okay. Και αυτή τη στιγμή ξεχνάς την ιδιότητά σου ως ποδοσφαιριστής. Τελείως. Απλά είναι ένα μικρό σύν στην ιδιότητά σου ως μοντέλο. Ελπίζω να το πάτε καλά. Πρέπει να κοιτάς και εμένα, μου, έτσι. Το ξεχνάς. Το άλλο μία. Ωραία. Εμένα. Ωραία. Μπράβο. Τέλειο. Κοίτατε και λίγο, δεν είναι δικό μου, σκοτώσει τον άνθρωπο. Okay. Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε λίγο για ακόμη κεφαλιές τώρα, έτσι. Πάμε. Ωραία. Λίγο πιο εύθυμος. Μπράβο. Λίγο πιο την εκφρασή σου πρόσεξε. Μπράβο. Και χαμογελό λίγο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Μπράβο. Δημήτρη, μια χαρά. Δηλαδή και για πρώτη φορά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω πως το έχουμε. Ήταν πάρα πολύ καλός. Πάμε να αλλάξουμε λίγο. Πάμε στα αποδυτήρια. Οι δυο μας. Όχι όλοι. Α, εντάξει. Αυτοί οι τρεις μας. Πάμε γιατί έχει dancing on ice. Full. Λοιπόν, γεια σας. Roll again. Περαστείο, παιδικό. Ω, Θεή, τι έφεξα. Και κουβαλάω. Κοίτα τι κάνει. Γιατί δεν βάζεις παιδάκι μου τη σιλικόνη όταν στεγνώσεις το μαλλί σου. Η σιλικόνη μπαίνει παντού. Για πάμε να σε δούμε. Είναι τρελός. Για μένα είναι σημαντικό που είναι και ποδοσφαιριστής και μοντέλο. Αυτό το λέει και η Βικτόρια Μπέκαμ στον Ντέιβιτς. Το μαλλί καταπληκτικό. Ελπίζω να σ' αρέσει και το σπίτι το ίδιο. Το σπίτι είναι απίστευτο. Α, καλό. Πάρα πολύ. Τη θυμάσαι τη γωνιά που ήταν άδεια. Από ποδήλατο. Βάλαμε αυτό το τραπέζι με τους πάγκους αυτούς έτσι που είναι σπορτίφ και ανδρικό. Να κάθεσαι εδώ με την παρέα σου να τρώτε και να κάνετε γλέντια. Ηλία, ένα μιλό. Μπορούν οι πίσω να κάνουν ησυχία, παρακαλώ. Σκασμός. Μάλιστα, σκασμός. Που λες, κρατήσαμε και τα μετάλλια και τα κύπελα, τα οποία είναι τα του σπορ σου, τέλος πάντων. Καλά κάνατε. Και εδώ θυμάσαι που ήταν ένα γήπεδο. Επιτέλους μπορώ να φέρω και φίλους μου. Μπορεί να έρθει και ένας άνθρωπος πια σε οποιοδήποτε επίπεδο με το διπλό ρόλο πια που θα αποκτήσεις του μοντέλου και του ποδοσφαιριστή. Πάμε και προς τα μέσα να δούμε. Ναι, πάμε προς τα μέσα. Έλα, πάμε. Να έρθουμε κι εμείς. Σε κάτι θα βγάζω. Και είμαστε λοιπόν εδώ στην κρεβατοκάμαρα, η οποία τώρα είναι σαν κρεβατοκάμαρα κανονική. Βάλαμε κρεβάτι, να κοιμάσαι καλά. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Το στρώμα χάμω. Γιώργο, είσαι Θεός. Δεν περίμενα. Δεν έγινε ένας ωραίος χώρος. Ζεστός. Και όλα αυτά γίνανε μέσα σε πάρα πολύ λίγες ώρες. Ελπίζω να το χαρίσει. Θα το χαρώ σίγουρα. Ενοχλώ μήπως? Ενοχλείται. Πολύ ωραίο το δωμάτιο, ε. Μήπως το έκανες για μένα, γιατί εδώ βλέπω κύπελα και μου βγαίνει αυτό το θεατρικό μου. Και τις αρχαίες τραγωδίες, ε. Ω, είμαι, ω, Θεή, τι έφτεξα. Και κουβαλάω. Λοιπόν, έλα, πάρ' το εσύ. Εγώ να το γιατί πάρω αυτό. Γιατί πρέπει να το δείξω τα πράγματα που το πήρα. Πού? Στο μπάνιο. Πάμε. Η μάνα του το ξέρει, θα τον πάρει στο μπάνιο. Πάμε. Λοιπόν, Δημήτρη μου,
σου έχω πάρει τα προϊόντα για τη φωτογράφηση. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου, εντάξει. Okay, το είπαμε. Σου έχω πάρει ένα σαμπουάν που είναι για το χρώμα. Θα δουλώσεις με αυτό για να μην χαλάσεις το χρώμα που σου έκανα. Σου έχω πάρει μια κρέμα ματιών. Επειδή το δέρμα σου έχει ωραίο δέρμα, αλλά έχει τάση να σπάει. Πρέπει να προσέχεις και να βάζεις μια κρέμα ματιών. Πάντα την τρίβουμε και κάνουμε κυκλικές κινήσεις γύρω από το μάτι. Δεν πάμε κοντά στο μάτι. Παίρνουμε τη σιλικόνη, βάζουμε δύο σταγόνες, την τρίβουμε και αυτή και βάζουμε μόνο στις άκρες. Δεν χρειάζεται στη φωτογράφηση να πάρεις πράγματα μαζί σου, τίποτα. Θα έχεις εκεί και κομμωτή και μακιγιάζ θα σε φτιάχνουνε. Θα σε ένα έτοιμο μοντέλο. Θα τον παρακολουθώ από το loft. Αν δεν κάνει ό,τι του είπα, θα γίνω έξαλλος. Α, έβαλες και το καπέλο που δεν σου είχα πει να το βάλεις, απλά να το κρατάς. Α. Γιατί είναι λάθος ήδη ξεκινάω από εκεί. Το μαλλί φαίνεται, γιατί αν πας στο casting έτσι δεν νομίζουν ότι είσαι καραφλός ή κάτι τέτοιο, κατάλαβε. Τώρα, το παντελόνι είναι άστιλο έτσι. Το σηκώνω αυτό επάνω γιατί τα άκρα πρέπει πάντοτε να δείχνονται, ειδικά όταν κάποιο ποδοσφαιριστή γάμπα που είναι ωραία. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι γυρισμένο διπλά. Και φυσικά μετά συνεχίζουμε πάνω με δύο χούντις. Κάνει αυτό το πράγμα. Μετά έχεις αυτό εδώ, το κασκόλ. Θα το φορέσεις μοντέρνα, θα είναι γύρω από το λαιμό μόνο, δεν θα κρέμεται κάτω το κασκόλ. Έχουμε το παλτό από πάνω, το οποίο το φοράμε μετά από αυτό. Και βέβαια, το γλυπτικείο, είμαι σίγουρος ότι θα το πάρει τη δουλειά. Θα την πάρει, για χαρά. Τον Δημήτρη τον βρήκαμε στο νούμερο 5. Τον κάναμε να φτάσει στο νούμερο 1,5. Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι το νούμερο 1. Καλά, μπορεί. Λοιπόν. Θα σου κάνω κάτι για να είσαι power στη φωτογράφηση. Θα κάνω ένα ωραίο smoothie. Ωραία. Στη φάση που είμαστε, για έξτρα ενέργεια, σου έχω φέρει εδώ μέσα ένα συμπλήρωμα βιταμινών A, B, C, D, E. Τσακ. Παίρνουμε τον πάγο που είναι σε μεγάλα κομμάτια και το σπάμε στο blender για να γίνει χιόνι, για να έχει αυτή την υφή, για να ανακατευθεί να γίνει smoothie. Τώρα, βάζουμε το χυμό εδώ μέσα. Ξαναχτυπάμε. Τι μας έμεινε? Το γιαουρτάκι. Το οποίο έχει και γεύση βατομούρο, οπότε είναι ιδανικό. Έρε πράγμα που σαλεύει. Λοιπόν, γεια μας. Εσύ δεν πεινείς, θα πιείς μετά αυτό που θα φτιάξεις εσύ. Ωραία. Γεια μας. Όσο περισσότερες είναι οι απαιτήσεις, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν ο Δημήτρης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλο αυτό που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, πρέπει να αλλάξει διατροφή. Επιγόντως. Κύριε Λεωνίδη, μας φεύγουμε εμείς τώρα. Πάμε στο loft να σας δούμε από εκεί την αποστολή πώς θα την πετύχετε. Θα είναι η Booker, η Έλα Χριστοπούλου, που είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Θα ακούτε μόνο αυτή. Οπότε. Είστε σε καλά χέρια. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλός Μπέκαμ, όταν μεγαλώσετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία, αγόρι μου, όπως είπαμε, για όλο τελευταίο. Έτσι. Έγινε. Πάμε στο loft τώρα να δούμε τι έγινε, αν τα έχεις κάνει όλα σωστά. Πρόσεξε το κασκόλ, τα πάντα, η κάλτσα, πάντα. Θα ξαναβάλεις τη κρέμα από σούπα. Θα χαιρετήσουμε τον άνθρωπο. Κυκλικά. Εντάξει, εντάξει, έγινε. Φιλάκια πολλά. Τη συμμετοχή στο ΟΥ ήταν καταπληκτική. Η αλήθεια είναι ότι η αποστολή του Δημήτρη είναι από τις πιο δύσκολες. Τώρα που θα τον παρακολουθούμε από το loft, ελπίζω να μας βγάλει άσπρο πρόσωπο. Πες, πες. Ο τελευταίος στην πόρτα. Ο τελευταίος κλείνει την πόρτα. Ναι. Για να δούμε τι έγινε και σήμερα. Για να δούμε. Για να ακούσουμε. Έτοιμοι, πάμε. Με όμικρον γιώτα. Ωραίο σώμα. Καταρχήν, ποτέ δεν βγαίνει κάποιος από το ντουζ μόνο με την πετσέτα γύρω από τη μέση. Πρέπει να κρατάει και μία πετσέτα στο κεφάλι. Δημήτρη μου, γιατί δεν έβαλες την κρέμα για τα μάτια, αφού σου. Γιατί είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι η Σοφία Λόρεν. Εντάξει, να περπείτε λίγο, βρε ηλία μου. Κοίτα τι κάνει. Γιατί δεν βάζεις, παιδάκι μου, τη σιλικόνη όταν στεγνώσει το μαλλί σου, τη βάζεις στο βρεγμένο. Δεν επιτρέπεται. Η σιλικόνη μπαίνει παντού. Α, κοίτα εδώ πόδι, κοίτα εδώ πόδι. Τι ωραία χρώματα, τι είναι αυτά πάνω, πες μας τα υλικά. Μπανάνα, μάγκο. Μπανάνο μάγκο δηλαδή. Μπανάνο μάγκο. Μια χαρά, ωραίος.
Όπα, όπα. Παιδιά, έχει κάνει ένα λάθος. Δεν έβαλε τον πάγο. Έβαλε το χυμό. Πώς δεν έχει βάλει πάγο. Ναι, αλλά τα βάλε μαζί. Έπρεπε να βάλει ξεχωριστά τον πάγο, να τον κάνει χιονί και μετά μπράβο, να βάλει χυμό. Για λεπτομέρειε. Θα γίνει. Crest eyes. Χιονάνθρωπο. Δεν πάει και για μπάρμαν. Όλα μια χαρά. Απλά ξέχασε να βάλει την αλφαβήτα. Τη σκόνη, το σύμπλεγμα. A, B, C, D. Είχα βάλει ένα σύμπλεγμα. Δηλαδή θες να πεις ότι είναι αναλφάβητο. Είναι αναλφάβητο στι βιταμίνες. Μονορούφι. Άσπρο πάτο. Σωστά έχει βάλει το ισόρουχο, μπράβο του. Θεωρώ ότι είναι και αρκετά γρήγορο όπως δίνεται, γιατί ξέρεις ότι ένα μοντέλο πρέπει να δίνεται αρκετά γρήγορα και να αλλάζει γρήγορα. Το γυρίζει όπως τύπομαι. Μπράβο. Πολύ ωραία, τι εσύ. Σωστά. Φυσικά το τελικό ισόρουχο δεν το έχει βάλει που είναι το ριγέ. Στα ισόρουχα κάνει του κεφαλιού του. Ίσως ναι. Όχι, μου το χάλασες με την κάλτσα που δεν την ανέβασες, ενώ όλο το υπόλοιπο είναι τέλειο. Κάνει μεταξύ Γκιορέλ Ντεμπρέστ και ενός μοντέλου που ξέρει ακριβώς πώς να πάει για να κερδίσει τη δουλειά. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Δεν θα έλεγες ότι είναι ωραίο παιδί, είναι ενδιαφέρον παιδί. Έχει τα χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι χαμελεοντικό. Ο όμορφος δεν είναι ποτέ χαμελεοντικός. Εσύ το κατάλαβες όλο αυτό. Δεν μας αρέσει. Εγώ κατάλαβα το παιδί είναι νέο και κούκλος. Τι να καταλάβω δηλαδή. Θέλει ένα στυλ Kate Moss άντρα. Μα δεν είναι κούκλος όμως. Η Kate Moss είναι άσχημη, αλλά είναι top. Λοιπόν, εγώ αυτή την άσχημη τη λατρεύω. Ακριβώς. Είναι 1,50, είναι ένα μουτράκι τόσο, αλλά είναι καλονή. Λοιπόν, conclusion. Kate Moss και ο νεαρός δεν είναι ωραίοι. Πάμε παρακάτω. Αλλά είναι ενδιαφέροντες. Είναι το δεύτερο και γίνουμε. Είπε ότι δεν είναι ενδιαφέροντες. Μια χαρά τα είπε. Καλησπέρα. Καλώς το. Τι κάνεις? Μια χαρά. Δεν φιλάνε ποτέ την Μπουκέρ όμως. Ποτέ. Όχι. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί σου. Είναι ακριβώς ό,τι ήθελα. Μπράβο του, του Τρίφωνα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ελένα μου, σε ευχαριστώ. Είναι τέλειο πραγματικά το μαλλί του και το χρώμα μου αρέσει πολύ. Ο Νίκος Υφταξίας. Δεν θέλει πολλές συστάσεις βεβαίως, γιατί είναι γνωστός πάρα πολύ, καταξιωμένος στη λίστα. Ο Θωμάς ο Χρυσοχοίδης. Γεια σας, χάρηκα. Και μαζί μας, για να σε κάνει πιο λαμπερό ακόμα σήμερα, έχουμε ένα make-up artist από τη MAC. Ο Νικόλας. Ο Δημήτρης μας. Και μαζί θα κάνουμε το make-up. Φτιάξουμε όλα πολύ ωραία. Με τον groomer ακριβώς. Αν έλειπε η MAC, θα είχαμε γυρίσει thriller. Δεν θα είχαμε γυρίσει fab. Θέλω ένα υγιές προφίλ. Τέλεια. Αυτό, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Αυτά τα μούτρα τα τέλεια που έχει. Ακριβώς. Λίγο φτιάξτε τα μούτρα. Ένα τσικ παραπάνω. Κοίτα τη μητράξη υπομονή. Μπράβο του. Εντάξει, όλα τα άλλα. Προσεκτικά, είσαι βαμμένος. Πρέπει να βγάζεις τα ρούχα σου λίγο πιο προσεκτικά. Δεν θα προσέχεις, δεν καθόλου. Όχι, αλλά όταν είσαι βαμμένος, λίγο οι κινήσεις σου πιο συγκεκριμένες. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ αυστηρή. Με το μαστίγιο. Μόνο μαστίγιο. Έλα, μωρέ, γλυκιάει. Ξέρετε. Κοίταξε, κάτι. Για να κάνει σωστά τη δουλειά όταν... σου πρέπει να είναι έτσι. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Είδες τι καλό που έχει γίνει. Δημήτρη. Ναι. Έχει λίγο γρασία, αλλά. Νομίζω δεν καταλαβαίνω τα μοντέλα από τέτοια. Τα μοντέλα δεν καταλαβαίνω. Ωραία, για πάμε. Είναι σκληρό καρύδι. Για μένα είναι σημαντικό που είναι και ποδοσφαιριστής και μοντέλο. Αυτό το λέει και η Βικτόρια Μπέκαμ στον Ντέιβιτ. Πάμε να κάνουμε μια πρόβα. Ναι. Γενικά θέλω να έχεις αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση. Πάμε. Όταν περπατάς, θα κοιτάς ένα σημείο συγκεκριμένο. Ποτέ δεξιά-αριστερά.